Χαίρετε, εκλεκτοί μας φίλοι και αγαπητοί ακροατές του καναλιού μας και σήμερα είμαστε και πάλι μαζί με την ευλογία του Θεού και υπό την σκέπη της Παναγίας μας για να μιλήσουμε για την μεγάλη ωφέλεια την οποία αποκομίζουμε εμείς οι χριστιανοί όταν προσευχόμαστε με τους χαιρετισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πάρα πολλοί είναι οι χριστιανοί από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα που συνηθίζουν να διαβάζουν τους χαιρετισμού κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν και από τις πολλές φορές τους μαθαίνουν και απ' έξω. Η συνήθεια αυτή είναι πάρα πολύ ευλογημένη, καθότι οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου, όπως θα δούμε, περιέχουν πάρα πολύ δύναμη. Είχε εμφανιστεί η Θεοτόκος σε ασκητές του Αγίου Όρους και είχε πει ότι τις αρέσουν πάρα πολύ οι χαιρετισμοί και αυτός ο οποίος προσεύχεται με αυτούς καθημερινά, ώστις με χαιρετίζει μία φορά την ημέραν, έτσι ακριβώς είχε πει Θεοτόκος, θα τον σκεπάζω, θα τον ευλογώ, θα είμαι κοντά του στις δυσκολίες και θα μεσητεύω για Αυτόν ενώπιον του Ιού και Θεού μου. Φυσικά η Θεοτόκος μεσητεύει υπέρ του σύμπαντος κόσμου, αγαπητοί αδελφοί, και για αυτό το λόγο και μόνο θα πρέπει να την τιμούμε δεόντος και πρεπόντος την Υπεραγία Θεοτόκο. Πρωτίστως φυσικά τιμούμε το Χριστό μας, αλλά έπειτα τιμούμε και την Θεοτόκο γιατί είναι η μητέρα του Χριστού μας και είναι η μεσήτρια ημών των ανθρώπων ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όποιος λοιπόν διαβάζει τους χαιρετισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου θα έχει μεγάλη ευλογία. Οι χαιρετισμοί της υπεραγίας Θεοτόκου υπάρχουν ηχογραφημένοι στο κανάλι μας και είναι μια πολύ προσεγμένη εργασία, τους οποίους μπορείτε να τους βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Η ιστορία της Εκκλησίας μας διδάσκει πολλά για την δύναμη της Θεοτόκου στον άνθρωπο που την επικαλείται με πίστη και πόνο ψυχής. Η δύναμη των χαιρετισμών αποτυπώνεται στο εξής θαυμαστό γεγονός, το οποίο θα εξιστορήσουμε. Μια ιστορία αληθινή, η οποία μας υπενθυμίζει πως αν φωνάξουμε το όνομα της Παναγίας, εκείνη θα είναι πάντα εκεί δίπλα μας για να μας βοηθήσει. Όπως είπαμε, καλό είναι να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς ή να τους ακούμε μία φορά την ημέρα, όποιος μπορεί. Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και συγκεκριμένα τις πέντε πρώτες Παρασκευές ψάλλονται και στην Εκκλησία μας οι χαιρετισμοί. Είναι μία από τις ωραιότερες ακολουθίες και συγχρόνως μία από τις καλύτερες προσευχές. Χαίρε νύμφια νύμφευτε και πολλές φορές το ψάλουμε χαίρε νύμφια νύμφευτε πρέπει να αποκτήσουμε αγαπητοί αδελφοί την βιωματική συνέσθηση ότι η Θεοτόκος είναι για μας η μοναδική προστασία με και πρεσβήτης. Η όλη ακολουθία των χαιρετισμών της Θεοτόκου με τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου μας περιγράφει κατά πρώτον τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου έπειτα την επίσκεψή της στην Ελισάβετ η οποία όπως είναι γνωστό θα γεννούσε σε τρεις μήνες τον Τίμιο Πρόδρομο. Μας αναφέρουν το σκύρτημα του εμβρίου του Τιμίου Προδρόμου δηλαδή μέσα από τα σπλάχνα της Ελισάβετ και την ομολογία της με χαιρετισμού. Εν συνεχεία αναφέρονται στις υποψίες του μνήστορος Ιωσήφ, ο οποίος αρχικά δεν μπόρεσε να καταλάβει το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου στην μήτρα της Παρθένου Θεοτόκου, αλλά μας αναφέρουν και την μετέπειτα απόλυτη πίστη του στην αλήθεια που του απεκάλυψε Άγγελος Κυρίου. Οι χαιρετισμοί ακόμη μας περιγράφουν εν συντομία την γέννηση του Σωτήρος Χριστού, την προσκύνηση των ποιμένων και των μάγων, την υπαπαντή του Κυρίου από τον Θεοδόχο Σημεών, την φυγή του στην Αίγυπτο και άλλα πολλά πολλούς χαιρετισμού λέγουν προς την Θεοτόκο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο Μνίστορ Ιωσήφ, οι Ποιμένες, οι Μάγοι, οι Ουράνιες Δυνάμεις, καθώς και όσοι από τους χριστιανούς πιστεύουν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος διαμέσω της Παρθένου Μαρίας, εκ Πνεύματος Αγίου. Η δική μας απάντηση σε όλους αυτούς τους χαιρετισμού είναι το χέρε νύμφια νύμφευτε». Τι σημαίνει όμως χέρε νύμφια νύμφευτε»? Όπως γνωρίζουμε, ο νυμφίος της Εκκλησίας μας είναι ο Χριστός, αλλά νύμφη του είναι η Παρθένος Μαρία, που γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ομοούσιο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ως Θεάνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο οποίος είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Η Παναγία μας λοιπόν είναι νύμφη ανύμφευτος και είναι ανύμφευτη επειδή γέννησε το Χριστό μας χωρίς άνδρα, εκ πνεύματος Αγίου. Το πόσο ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, εισήλθε στην μήτρα της Παρθένου, αυτό παραμένει μυστήριο αξεπέραστο για τα δικά μας πεπερασμένα και φτωχικά μυαλά. Ακατάληπτος είναι ο τρόπος της συλλήψεως, ακόμη και για τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και όλες τις επουράνιες δυνάμεις. Μόνον ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει τον τρόπο που χρησιμοποίησε για να γίνει η σύλληψη και να γίνει άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει παρόλα αυτά να είναι και τέλειος Θεός ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του Κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, όποιος από τους χριστιανούς λέγει τακτικά με το κομποσκίνη του «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς» και «Χέρε νύμφια νύμφευτε» εκτός φυσικά από την νοερά ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σόν με, αυτός ο χριστιανός λαμβάνει πάρα πολύ χάρη και πολύ πνευματικό πλούτο και ασφαλώς εισακούονται όλα τα αιτήματά Του. Φυσικά όμως όταν τα αιτήματά μας δεν θα μας βλάψουν πνευματικά, γιατί ο Χριστός κάτι το οποίο θα είναι επιζήμιο για την ψυχή μας δεν θα μας το δώσει. Στο Μέγα Γεροντικό αναφέρεται το εξής θαυμαστό γεγονός για την χάρη που έχουν οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Κάποτε υπήρχε μία συμμορία ληστών, οι οποίοι έστειναν ενέδρες στα σταυροδρόμια και λίστευαν τους περαστικούς. Κάποιος λοιπόν από αυτούς τους αρχιλιστές είχε βάλει μερικούς συντρόφους να στείνουν το καρτέρι τους σε ένα σταυροδρόμι το οποίο ήταν αναγκαστικό πέρασμα για τους πεζοπόρους περαστικούς από την μία πόλη στην άλλη. Και όποιος περνούσε από εκεί, είτε ήταν μόνος του, είτε ήταν δύο, είτε τρεις, τους λίστευαν. Και μετά όμως τους άφηναν να φύγουν, δεν τους έκαναν κακό, δεν τους τραυμάτιζαν και δεν τους κακοποιούσαν. Κάποτε λοιπόν πέρασε από το σταυροδρόμι αυτό και ένας Άγιος μοναχός. Τον σταμάτησαν βέβαια και τον λίστεψαν τι να πάρουν όμω από έναν μοναχό τέλο πάντων ό,τι είχε. Αλλά εκείνο δεν έφυγε. Παρεκάλεσε του ληστά να τον οδηγήσουν στο λιμέρι του αρχηγού του. Τι τον θέλει, του είπαν. Και απαντά ο μοναχό. Α, θα σα πω κάτι σπουδαίο. Σε λίγο θα περάσει ένα μεγάλο και πλούσιο έμπορο φορτωμένο διαμάντια. Αλλά θέλω να του πω πώ θα είναι εντυμένο για να τον καταλάβετε γιατί θα φοράει παλιά κουρέλια. Τον πήγαν τον μοναχό στον αρχιλιστή, όχι για να του κάνουν το θέλημά του, αλλά για να μην χάσουν τις απολαβές που τους έταξε. Μόλις συναντήθηκε ο μοναχός με τον αρχιλιστή, του λέγει ότι θα καλέσεις όλους τους ανθρώπους σου εδώ, για να τους πω το μεγάλο νέο, διότι είναι πολύ σπουδαίο. Πράγματι λοιπόν εκείνος τους μάζεψε. «Α», λέει ο μοναχός, «κάποιος λείπει, να μου τον φέρετε και αυτόν εδώ». Λέει, «Τι τον θέλεις αυτόν, αυτός μαγειρεύει τώρα για το μεσημέρι». «Όχι, να μου φέρετε εδώ και τον μάγειρα», είπε ο μοναχός. Πάνε λοιπόν στο μαγειρίο, αλλά ο μάγειρα δεν ήθελε να έρθει και τον άρπαξαν με το ζόρι και τον έφεραν μπροστά στον μοναχό. Μόλις ο μάγειρας αντίκρισε τον μοναχό, δεν ήθελε να τον βλέπει, αλλά ούτε και ο μοναχός γύρισε να τον δει. Αντιθέτως, ο μάγειρας άρχισε να τρέμει, να τρέμει πάρα πολύ. Τον ρωτάει λοιπόν ο μοναχός, «Γιατί τρέμεις μάγειρα» Τότε αναγκάστηκε ο υποτιθέμενος μάγειρας να ομολογήσει ότι ήταν ο διάβολος, ο οποίος είχε μετασχηματιστεί σε άνθρωπο για να παρακολουθεί από κοντά αυτόν τον αρχιλιστή και να του πάρει την ψυχή για να την οδηγήσει στην κόλαση. Ο αρχιλιστής όμως αυτός είχε μία πολύ καλή συνήθεια. Προσευχόταν καθημερινά στην Παναγία. Διάβαζε κάθε μέρα τους χαιρετισμού πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Την καλή αυτή συνήθεια την απέκτησε από την μητέρα του την πήρε από το σπίτι του, όπου είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμού από μικρό παιδί όταν ήταν. Βέβαια, αργότερα πήρε τον κακό το δρόμο και έγινε ληστής. Παρά τα αυτά όμως, τους χαιρετισμού, αυτός ο αρχιλιστής δεν τους είχε αφήσει ούτε μία ημέρα. Έτσι λοιπόν η Παναγιά βρισκόταν κοντά του και τον φύλαγε, διότι περίμενε μία ευκαιρία να τον σώσει να τον φέρει σε μετάνοια, να αλλάξει ζωή και να σωθεί. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, ο αρχιλιστής παρότι ήταν μέσα στην αμαρτία που έκλεβε τους περαστικούς, δεν τους πήραζε όμως, αλλά και η ληστεία είναι μεγάλη αμαρτία, ου κλέψεις λέει ο νόμος του Θεού. Και διάβαζε τους χαιρετισμού και ήρθε ο κατάλληλος καιρός και έφθασε σε μετάνοια αυτός ο αρχιλιστής. Ο σατανάς δεν τον πείραξε επειδή ο αρχιλιστής έλεγε καθημερινά τους χαιρετισμού. Τον εμπόδιζαν τον σατανά οι χαιρετισμοί της Παναγίας και περίμενε μία ευκαιρία. Ποια ευκαιρία. Το πότε θα ξεχνούσε έστω και για μία φορά, έστω και για μία ημέρα, να απαγγείλει ο αρχιλιστής τους χαιρετισμού. Περίμενε μία ημέρα που δεν θα έλεγε τους χαιρετισμού να του κάνει την επίθεση ο διάβολος. Γιατί, αν δεν θα έλεγε τους χαιρετισμού, θα ήταν αφύλακτος από την προστασία της. Θα προκαλούσε και την μοιρασιά ανάμεσα στους ληστές και τους συντρόφους του κάποια φασαρία και εκείνη με την προτροπή του σατανά θα τον σκότωναν και έτσι θα έπαιρνε την ψυχή του στην κόλαση. Η Παναγία όμως τον προστάτευσε χάριν των χαιρετισμών. Μπορεί η ζωή του να ήταν άσχημη, να ήταν κακή, να ήταν αντιευαγγελική, αλλά ο Θεός όμως δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, ώστο το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Και ακούγοντας ο Χριστό τις παρακλήσεις και τις μεσητείες της Παναγίας Μητρός του, του έδωσε την ευκαιρία για να σωθεί. Μόλις λοιπόν ο αρχιλιστής άκουσε αυτήν την ομολογία από τον μάγειρα διάβολο, αμέσως φωτίστηκε, κατάλαβε τα τραγικά του λάθη, τις αμαρτίες του και εκείνη την στιγμή μετενόησε και σώθηκε. Η μετάνοιά του συγκλώνησε και τους άλλους λιστάς, του συντρόφου του και με τις οδηγίες του Αγίου εκείνου μοναχού όλοι τους οδηγήθηκαν στο μεγάλο μυστήριο της ευσπλαχνίας του Θεού, δηλαδή στην Ιερά Εξομολόγηση. Και με την έμπρακτη αποκατάσταση όλων των κλοπημαίων, επέστρεψαν δηλαδή όλα τα κλοπημαία πίσω και έτσι όλοι οι ληστές μαζί με τον αρχηγό τους εσώθησαν. Τους έσωσαν λοιπόν οι χαιρετισμοί της Παναγίας, οι οποίοι περιέχουν τεράστια σωτηριώδη σημασία όταν τους διαβάζουμε ή απαγγέλουμε κάθε βράδυ με πίστη και ευλάβεια. Επίσης μας χαρίζουν την πλέον αποτελεσματική βοήθεια στην προσπάθεια και στον αγώνα που κάνουμε κάθε μέρα για να νικήσουμε τα πάθη μας, το κακό, την αμαρτία και τον διάβολο. Η Θεοτόκος μας προτρέπει και μας λέγει «Φωνάξτε με, φωνάξτε το όνομά μου και εγώ θα σας βοηθώ πάντοτε. Να με φωνάζετε με το υπεραγία Θεωτό και ημάς και εγώ θα έλθω σε σας. Μας υπόσχεται η Παναγία. Θα σας βοηθώ και θα σας βοηθήσω σε όλες αυτές τις ανάγκες, σε όλους τους πειρασμούς της ζωής σας, στα βάσανα, στις θλίψεις και στις στεναχώριες. Θα είμαι πάντοτε κοντά σας. Μεσήτρια θα είμαι ακόμη και όταν θα βγαίνει η ψυχή σας για να σας φυλάξω από τα εναέρια δαιμόνια. Αλλά και στην δευτέρα παρουσία του Ιού μου και κριτού των πάντων, εκεί θα είμαι κοντά σας. Αυτά λέει Θεοτόκος. Ας αγαπήσουμε την προσευχή με τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου και την επίκληση του ονόματός της και τότε εκείνη θα ανοίξει την πόρτα του παραδείσου και θα μας σώσει. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε και η Υπεραγία Θεοτόκος, η Μητέρα του Χριστού και δική μας Μητέρα, να σας σκεπάζει πάντοτε με την Αγία Σκέπη της.